ένα ρεύμα το οποίο εκπροσωπεί ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ένα διακριτό ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα στην ελληνική εκδοχή του, εκφράστηκε από τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Κώστα Φιλίνη, τον Μιχάλη τον Παπαγιαννάκη και με ένα μικρό διάλειμμα από το 2009 ως το 2014, είναι πάντα παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα αυτό το ρεύμα, όπως και μια προηγούμενη πενταετία, το εκπροσωπεί ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτό το ρεύμα Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Αριστερά και στα εγγενή προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει θα ήθελα σχηματικά να αναφερθώ στη συνέχεια, αρχίζοντας πρώτα απ' όλα από την Ευρωπαϊκή Διάσταση. Το όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης, η οποία να μην είναι απλώς ο ευρύτερος ζωτικός χώρος μιας ηγεμονεύουσας δύναμης, διατυπώθηκε για τα μέσα του 19ου αιώνα με την εμβληματική αναφορά του Βικτόρ Ιγκό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και στην ίδια κατεύθυνση, αν και χωρίς άμεση αναφορά στην Ευρώπη, θα έλεγα ότι εντάσσεται την ίδια εποχή και το πρόσταγμα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου «Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε», δηλαδή ξεπεράστε τις εθνικές ταυτότητες και συντονιστείτε σε δράσεις σε ένα υπερεθνικό επίπεδο με κοινωνικό και απελευθερωτικό στόχο. Γι' αυτό και η υπερεθνική συνεργασία στάθηκε εξ αρχής συστατικό στοιχείο στη δόμηση της σοσιαλιστικής διεθνούς. Όμως, ύστερα από 5 δεκαετίες θριαμβεύουσας Belle Époque στην Ευρώπη, η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό στηριγμένη στην απικιακή υπερρεαλιστική επέκταση στον υπόλοιπο κόσμο, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τραυμάτισε βαθύτατα τη σοσιαλιστική διεθνή, που είδε τα τύπης αδελφά κόμματα να γεμίζουν αμοιβαία με νεκρούς τα πεδία των μαχών, ενώ γνώρισε και την κομμουνιστική διάσπαση. Ο τελευταίος 30ετής πόλεμος στην Ευρώπη, από το 1914 στο 1945, ο πιο βάρβαρος και πολύ νεκρός στην ιστορία, έθεσε εκ νέου επιτάπητο στο όραμα μιας μελλοντικής Ευρώπης της συνεργασίας και όχι των πολεμικών αντιπαραθέσεων. Ένα όραμα που κατά συμβολικό τρόπο διατύπωσε ο Σπινέλη στην κορύφωση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 1941 από το νησί της Εξορίας, όπου τον είχε απομονώσει το φασιστικό καθεστώς. Η σταδιακή και με βραδύς αρχικά ρυθμούς διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχικά ως ΕΟΚ, αντιμετώπισε όμως εξ αρχής ένα σχεδόν υπαρξιακό δίλημα με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ μιας χαλαρής συνομοσπονδίας εθνών κρατών και μιας ομοσπονδιακής συγκρότησης που οραματικά θα κατέληγε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ένα δίλημα που ακόμα και σήμερα στην εν πολλής νόθα θεσμική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνεται στους διακριτούς ρόλους αφενός του Συμβουλίου, μια καθαρά συνομοσπονδιακή δομή, και αφετέρου της Επιτροπής και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που λειτουργεί ως πρόπλασμα ομοσπονδιοποίησης. Πρόκειται για ένα ετεροβαρές μείγμα, το που ο Δημήτρης Τσάτσος είχε περιγράψει ως ανολοκλήρωτη συμπολιτεία, η οποία προς το παρόν λειτουργεί και ρυθμίζεται από μια πληθώρα συμφωνιών, ένα γραφειοκρατικό και δεδαλώδες σύνολο, χωρίς να έχει κατορθώσει να διαμορφώσει ούτε καν ένα υποτυπωδώς συνταγματικό κείμενο. Η κρίσιμη διάσταση που έλειπε και από τις δύο προσεγγίσεις, τόσο την συνομοσπονδιακή όσο και την ομοσπονδιακή, ήταν ότι έλειπε και λείπει ακόμα ένας ευρωπαϊκός λαός, ο οποίος θα ήταν απαραίτητος και στη μία και προφανώς ακόμη περισσότερο στη δεύτερη εκδοχή. Πόσο μάλλον που επιχειρούμενη ολοκλήρωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ακόμα και χωρίς να είναι πραγματικά ομοσπονδιακή, σε καθοριστικούς τομείς όπως η οικονομία και το νόμισμα, προσλαμβάνει ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά
και μάλιστα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα, εμφανές από την αρχή και διευρυνόμενο συνέχεια, η τότε ΟΚ, έστω και με 20 χρόνια καθυστέρηση ως προς την ίδρυσή της, αποφάσισε να προχωρήσει την άμεση εκλογή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο όμως ακόμα και σήμερα, μετά 37 χρόνια από τη δημιουργία του και παρά τις συνεχείς προσπάθειες των μελών του, μόνο καταχρηστικά μπορεί να ονομαστεί κοινοβούλιο και μόνο με την αυστηρή έννοια του όρου, αφού δεν έχει τις συνακόλουθες ρυθμιστικές αρμοδιότητες που έχει ένα οποιοδήποτε εθνικό κοινοβούλιο. Άλλωστε και η ίδια η διαδικασία εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως έχει διαμορφωθεί, αποτελεί περισσότερο μια ταυτόχρονη και παράλληλη διεξαγωγή εθνικών εκλογών δεύτερης τάξης με τα κατά περίπτωση εθνικά διακυβεύματα και καθόλου δεν αντιστοιχεί στην έκφραση και αντιπροσώπευση ενός ευρωπαϊκού λαού, όπως μεγαλόσχημα διακηρύσουν οι συνθήκες. Λίγο σιωπή παρακαλώ. Γι' αυτό και η συμμετοχή στις ευρωεκλογές από 60% αρχικά έχει μειωθεί στο 43%, και αυτό χάρη σε διάφορα εκλογικά τεχνάσματα, όπως η ταυτόχρονη διεξαγωγή τους με αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, και συχνά και με βουλευτικές εκλογές. Όπως έχει καυστικά επισημανθεί, αν η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αίτηση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα γινόταν δεκτή, γιατί δεν πληρεί ούτε τα στοιχειώδη κριτήρια δημοκρατικής λειτουργίας. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς το τέλος του 20ου αιώνα, υπό την προεδρία του Ζακ Ντελόρ, είχαν προβληθεί δύο βασικές έννοιες, η εμβάθυνση και η σύγκληση. Οι άξονες αυτοί όμως εγκαταλείφθηκαν στη συνέχεια και στην πράξη αντικαταστάθηκαν από τη διεύρυνση αντί της εμβάθυνσης και από τη δημοσιονομική πειθαρχία αντί της σύγκλησης. Μια διεύρυνση που ενίσχυσε εκ των πραγμάτων τη γερμανική επιρροή, αποδυνάμωσε το γαλλογερμανικό άξονα και παράγει σήμερα φαινόμενα όπως του Όρμπαν και του Καντίνσκι, με συνέπεια την αντίστοιχη μετατόπιση του ιδεολογικού άξονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ακραίες ξενοφοβικές αντιλήψεις. Και μια δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της κρίσης, λειτουργεί ως ασφυκτικός κορτσές, ιδιαίτερα για τις οικονομικά αδύναμες χώρες της Ένωσης. Και κυρίως παράγει ανισότητες τόσο μεταξύ των μελών κρατών, όσο και στο εσωτερικό των επιμέρους κοινωνιών. Με αυτά τα κληρονομημένα προβλήματα μιας 60χρονης διαδρομής, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τρεις μεγάλες προκλήσεις. Τις κοινωνικές συνέπειες καταστροφικής οικονομικής πολιτικής βασίζεται στη λιτότητα, την πρωτοφανή προσφυγική κρίση που έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε θάλασσα θανάτου, έχει υψώσει φράχτες μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και έχει τροφοδοτήσει έναν ακροδεξιάς, και τρίτον, το Brexit, δηλαδή την απαρχή μιας διαδικασίας αποσύνθεσης, την οποία ανερχόμενες ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις σε διάφορες χώρες είναι έτοιμες να μιμηθούν. Βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε υπαρξιακή κρίση, δήλωσε πριν από μερικές μέρες ο πρόεδρος Juncker. Και λίγους μήνες νωρίτερα, ο γαλλικός Μοντ σε κύριο άρθρο του αναφερόταν στο ενδεχόμενο ο ιστορικός του μέλλοντος να περιγράψει το ευρωπαϊκό εγχείρημα ως μια ελπιδοφόρα διαδικασία που ξεκίνησε στα μέσα του 20ου αιώνα για να καταλήξει ένα βάγιο στο πρώτο τέταρτο του 21ου. Και η αριστερά, χωρισμένη σε τρεις τουλάχιστον επιμέρους ομάδες, σοσιαλιστική, ριζοσπαστική και οικολογική, συχνά μάλιστα έντονα ανομογενής μεταξύ τους και στο εσωτερικό του, καλείται σήμερα εκ των πραγμάτων να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο για την αναθέρμανση του ευρωπαϊκού οράματος. Εγχείρημα δύσκολο, αφού ακόμα και η αθρηστική εκλογική του εμβέλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταγράφηκε το 2014, δεν ξεπερνά το 35%. Αποτελεί όμως το μόνο σταθερό ανάχωμα
απέναντι στο διευρυνόμενο ευρωσκεπτικισμό και την ανερχόμενη ακροδεξιά και επιπλέον είναι η μόνη που μπορεί να διατυπώσει ένα συνεκτικό όραμα ώστε να μην επαληθευτεί το απεσιόδοξο και καταστροφικό σενάριο της επανόδου της Ευρώπης σε ένα άθροισμα αντιμαχόμενων εθνών κρατών. Έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρουμε, η γνώση είναι κατά κανόνα απεσιόδοξη και η επισκόπηση της σημερινής συγκυρίας μόνο αισιόδοξες σκέψεις δεν προκαλεί. Όμως, όπως είναι γνωστό, η αισιοδοξία πηγάζει από τη βούληση και αυτή τη βούληση καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Σας ευχαριστώ.